Παρακολουθώ και εγώ τη συζήτησή σας με ενδιαφέρον. Ναι. Να πω, μιας και έχετε τον κύριο Κουτσούμπα καλεσμένο, θα ξεκινήσω από το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο ήταν παρόν στη συζήτηση καθ' όλη τη διάρκεια. Και κατέθεσε και μια δική του τροπολογία. Ακριβώς, και από τη στιγμή, όπως είπε, δεν έγινε δεκτή τροπολογία του Κομμουνιστικού Κόμματος, ψήφισε παρόν. Το ποτάμι στην αρχή ήταν θετικό. Στη συνέχεια όμως, εξαιτίας των τροπολογιών, αλλά και ότι. Μιλάμε για το αφορολόγητο τώρα. Για τη μείωση του αφορολόγητου. Έτσι, και το ποτάμι επέλεξε το παρόν. Γιατί ήταν παρόν. Αν ακριβώς. Γιατί καταργεί τα αντίμετρα, δηλαδή, κατά τη γνώμη σας. Δηλαδή ήταν ναι στην κατάργηση της μείωσης του αφορολογήτου και όχι στην κατάργηση των αντιμέτρων που ήταν φιλολαϊκά μέτρα. Κατανοητό. Έστω και κατά το ελάχιστο. Και μιας και εξηγήσατε και αυτό. Δεν δέχτηκε η κυβέρνηση να τα βάλει αυτά σε ξεχωριστές τροπολογίες, σε ξεχωριστά άρθρα. Και ψηφίστε παρόν. Διότι ζητήσαμε αυτό. Ξεχώρισε το αφορολόγητο, όπως ήταν η πρόταση του ΚΚΕ, να ψηφίσουμε υπέρ. Να ψηφίσουμε υπέρ της μη κατάργησης του αφορολόγητου που είναι φιλολαϊκό μέτρο και σε ξεχωριστό άρθρο, αν ήθελε, γιατί τη δεσμεύουν, λέει, η Τρόικα, η Κομισιόν κλπ. Να το βάλει, ας το έβαζε ξεχωριστά και ας ψήφιζαν αυτοί. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να ψηφίσουμε όλα αυτά, για παράδειγμα την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, την κατάργηση του φορολογικού συντελεστή που είναι για μισθωτούς συνταξιούχους, που είναι από το 22 να πάει στο 20%. Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε την κατάργηση της ελάφρυνσης του ένφια. Γιατί αυτά πέρασε μαζί με την δήθεν κατάργηση της μείωσης του αφορολόγητου που το προβάλλει και προπαγανδιστικά. Όμως δεν είναι λογικό ότι εφόσον αυτά ήταν αντίμετρα εξηγώ, για τη μείωση του αφορολόγητου. Εξηγώ γιατί το παρόν έχει αυτό το νόημα. Λες ναι σε κάτι και λες ταυτόχρονα όχι σε κάτι άλλο. Ναι. Διότι αυτά τα αντίμετρα. Δεν το απορρίπτεις ολιστικώς. Αυτά τα αντίμετρα. Είναι σε ισχύ, λέει η κυβέρνηση, τα αντίμετρα, κύριε Κουτσούμπα. Ότι είναι κοροϊδία. Δηλαδή, είναι σε ισχύ, λέει η κυβέρνηση. Ναι, η κυρία Χτσιόγλου σε μια συνέντευξη που έδωσε. Είναι σε ισχύ, εδώ. Γι' αυτό λέμε ότι ακολουθούν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ ίδιες πολιτικές. Όχι, αυτό ότι εφαρμόζονται πριν. Τα αντίμετρα. Και εφαρμόζονται. Αυτό λέει. Αυτό αυτά λέει τα αντίμετρα, όχι, δεν εφαρμόζονται. Καταργούνται πλέον. Καταργούνται πλέον. Με το χθεσινό νόμο. Αυτό πρέπει να το ξέρει ο ελληνικός λαός. Όχι, η κυρία Χτσιόγλου. Δια της τεθλασμένης και δια της διαδηληστήσεως και του μπερδέματος που απάντησε, την άκουσα πάρα πολύ καλά στην ΕΡΤ εδώ. Είπε γενικά ότι ισχύουν κάποια αντίμετρα, εννοούσε άλλα αντίμετρα, δεν εννοούσε τα συγκεκριμένα αντίμετρα. Καταργούνται τα συγκεκριμένα αντίμετρα. Θέλετε να τα ξαναπώ? Είναι πολύ συγκεκριμένα τέσσερα κορυφαία που αφορούν μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, δηλαδή αφορά την πλειοψηφία του λαού μας. Πάντως, και βεβαίως αυτά τώρα καταργούνται.